αν ασχολείσαι με το δικτυακό marketing ή αν είσαι coach ή αν πουλάς οτιδήποτε σε προσωπικά ραντεβού, σε ραντεβού ένας προς έναν και δυσκολεύεσαι να παρουσιάσεις αποτελεσματικά τα προϊόντα της υπηρεσίας σου ή την επιχειρηματική σου ευκαιρία, τότε η φόρμουλα που θα σου δώσω σήμερα θα σε βοηθήσει να ξεπεράσεις το άγχος είτε παρουσιάζεις σε δικούς υποψηφίους είτε παρουσιάζεις σε υποψηφίους δικών σου συνεργατών. Στο σημερινό λοιπόν βίντεο θα μιλήσουμε για τα απαραίτητα συστατικά κάθε παρουσίασης. Το βίντεο ξεκινάει τώρα. Γεια σου, είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής, δημιουργός του GreekCoach.gr και αυτό που κάνω είναι βοηθάω επιχειρηματίες, επαγγελματίες και ανθρώπους που ασχολούνται με τις πωλήσεις και το δικτυακό marketing να δημιουργήσουν μια αποτελεσματική στρατηγική ανάπτυξης online και offline. Καταρχάς, να πω ότι το σημερινό μάθημα είναι ένα απόσπασμα από το βιβλίο μου, το βιβλίο Καταμάχητο το δικτυακό marketing και είναι το κεφάλαιο που έχει τίτλο Τα απαραίτητα συστατικά κάθε παρουσίασης. Μπορείς να βρεις το βιβλίο μου και όλα φυσικά τα περιεχόμενα μπαίνοντας στο GreekCoach.gr κάθετος book. GreekCoach.gr κάθετος book. Σε όλες τις παρουσιάσεις, είτε είναι προσωπικές παρουσιάσεις ένας προς έναν διαζώσεις, είτε είναι online, είτε είναι ομαδικές παρουσιάσεις, είτε είναι τηλεφωνικές ή μέσω βιντεοκλήσης παρουσιάσεις, χρειάζεται να καλύπτει σε κάθε παρουσίαση κάποια απαραίτητα συστατικά, κάποια απαραίτητα στοιχεία. Έτσι θα δώσει στον υποψήφιό σου αρκετές πληροφορίες για να μπορέσει να πάρει μια απόφαση, αλλά από την άλλη δεν θα δώσεις υπερβολικές πληροφορίες για να του δημιουργήσει σύγχυση. Στο τέλος του βίντεο θα μοιραστώ μαζί σου τι μπορείς να κάνεις αν η εταιρεία που συνεργάζεσαι ή η ομάδα στην οποία βρίσκεσαι δεν έχει μια αποτελεσματική παρουσίαση να σου δώσει ή η παρουσίαση που κάνουν νιώθεις ότι δεν σου ταιριάζει, δεν σε καλύπτει δηλαδή. Οπότε δες το βίντεο μέχρι το τέλος. Γράψε μου στα σχόλια ποιο είναι το προϊόν ή υπηρεσία που εμπορεύεσαι εσύ και αν έχεις ήδη μια παρουσίαση η οποία θεωρείς ότι είναι αποτελεσματική. Να πω ότι τα βήματα που θα σου δώσω αναφέρονται κυρίως όταν κάνουμε παρουσίαση της επιχειρηματικής μας ευκαιρίας. Οπότε, αν έχουμε κάποιον υποψήφιο ο οποίος ενδιαφέρεται να μάθει πώς μπορεί να συνεργαστεί μαζί μας για να κερδίσει επιπλέον χρήματα, του κάνουμε κάποια συγκεκριμένη παρουσίαση. Οπότε, λοιπόν, τα βήματα που θα σου δώσω αφορούν αυτή την παρουσίαση, αλλά μπορούν να προσαρμοστούν και αν θέλουμε να παρουσιάσουμε το προϊόν ή την υπηρεσία μας ή γενικά τις υπηρεσίες μας, ξέρω εγώ αν είμαστε coach ή οτιδήποτε άλλο. Μπορούμε δηλαδή να προσαρμόσουμε τα βήματα σε μια τέτοια παρουσίαση. Πάρε λοιπόν ένα χαρτί και ένα στυλό και γράψε αυτά τα συστατικά, αυτά τα απαραίτητα βήματα που χρειάζεται να έχεις σε κάθε παρουσίαση και κράτα αυτή τη λίστα με τα βήματα μπροστά σου κάθε φορά που κάνεις μια παρουσίαση. Πάμε λοιπόν. Το πρώτο πράγμα που χρειάζεται να συζητήσουμε σε μια επιχειρηματική παρουσίαση ή γενικά σε μια παρουσίαση είναι το γιατί τους. Τι ψάχνουν, τι θέλουν να κάνουν και συγκεκριμένα αναφερόμαστε στο πρόβλημα ή στη λύση. Στο πρόβλημα ή στην ανάγκη που έχουν και στη λύση που ψάχνουν. Η δουλειά μας ως επαγγελματίες δεν είναι να πουλάμε προϊόντα ή υπηρεσίες. Η δουλειά μας είναι να βοηθάμε ανθρώπους να έχουν αποτελέσματα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας. Άρα, πρώτα απ' όλα χρειάζεται να δούμε αν υπάρχει μία ανάγκη, αν υπάρχει μία επιθυμία και πώς μπορούν τα προϊόντα, οι υπηρεσίες μας ή η επιχειρηματική μας ευκαιρία να καλύψουν αυτή την ανάγκη ή την επιθυμία ή να λύσουν το συγκεκριμένο πρόβλημα. Στην αρχή λοιπόν της παρουσίασης θα μιλήσουμε για το τι ακριβώς θέλουν να πετύχουν. Ξεκινάμε με ερωτήσεις όπως τι ήταν αυτό που σε έκανε να θέλεις να βρεθούμε σήμερα ή τι θα ήθελες να πετύχεις σχετικά με το ότι συζητάτε ήδη είναι το προϊόν, είναι η επιχειρηματική ευκαιρία, είναι η υπηρεσία ή οτιδήποτε. Και αφού σου δώσουν τις αρχικές τους απαντήσεις, μπορείς να ευαθύνεις λίγο περισσότερο με ερωτήσεις ή παροτρύνσεις όπως πες μου περισσότερα. Όταν λες ότι θέλεις αυτό, πώς το εννοείς? Γιατί είναι σημαντικό αυτό για σένα? Το δεύτερο για το οποίο θα μιλήσουμε είναι η εταιρεία με την οποία έχουμε επιλέξει να συνεργαστούμε. Ποια είναι η εταιρεία, πόσα χρόνια λειτουργεί, σε πόσες χώρες έχει λειτουργία και γιατί είναι σημαντικά όλα αυτά. Γιατί επίλεξες εσύ να συνεργαστείς με τη συγκεκριμένη εταιρεία, τι είναι αυτό που την κάνει αξιόπιστη και διάφορα άλλα τέτοια, σχετικά με την εταιρεία δηλαδή. Στη συνέχεια, νούμερο 3, θα μιλήσουμε για τα προϊόντα. Φυσικά, όποτε λέω προϊόντα, εννοώ και υπηρεσίες ή οτιδήποτε άλλο έχουμε να πουλήσουμε έτσι. Τώρα λοιπόν, σχετικά με τα προϊόντα. Κάτι που βλέπω πολύ συχνά σε ανθρώπους που ασχολούνται με το δικτυακό marketing είναι ότι προσπαθούν πολύ έντονα να πουλήσουν τα προϊόντα και ότι αφιερώνουν υπερβολικό χρόνο στο κομμάτι της παρουσίασης που έχει να κάνει με τα προϊόντα. Ο λόγος που πιστεύω ότι γίνεται αυτό είναι γιατί πρώτον υπάρχει αυτή η κατεύθυνση από τις εταιρείες και δεύτερον ότι ο συνεργάτης ο οποίος κάνει την παρουσίαση πολλές φορές έχει ωφεληθεί ο ίδιος από τα προϊόντα. Έχει δει κάποιο αποτέλεσμα σχετικά με την υγεία του ή με την ενέργειά του ή με τα οικονομικά του, οτιδήποτε. Και νιώθει την ανάγκη να μιλήσει στον άλλον πάρα πολύ για τα αποτελέσματα που ο ίδιος έχει δει από τα προϊόντα. Όταν όμως μιλάμε για παρουσίαση της επιχειρηματικής ευκαιρίας,
χρειάζεται να θυμάσαι ότι όταν μιλάμε για τα προϊόντα, δεν μιλάμε για τα προϊόντα ως προϊόντα, αλλά για το πώς αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα δίνουν μία επιχειρηματική ευκαιρία. Δηλαδή, χρειάζεται να εξηγήσεις γιατί τα συγκεκριμένα προϊόντα δίνουν σε κάποιον την ευκαιρία σήμερα να κερδίσει χρήματα. Γιατί υπάρχει ανάγκη στην αγορά για αυτά τα προϊόντα. Πώς ξέρω ότι είναι αποτελεσματικά. Έχεις κάποιο αποτέλεσμα να μου δείξεις, κάποιο δικό σου αποτέλεσμα ή κάποια αποτελέσματα κάποιων πελατών, κάποιων ανθρώπων που τα έχουν χρησιμοποιήσει. Έτσι είναι σχετικά τα αποτελέσματα, όταν τα συνδέουμε με το ότι υπάρχει ανάγκη και ότι τα προϊόντα μας καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες με αποτελεσματικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι τα προϊόντα δίνουν ευκαιρία για εισόδημα. Νούμερο 4. Εξήγησε το δικτυακό marketing και πώς κάποιος κερδίζει χρήματα. Ξεκίνα εξηγώντας την ιδέα του δικτυακού marketing. Δεν χρειάζεται να αφιερώσεις περισσότερα από 2 λεπτά γι' αυτό. Μπορείς να δώσεις ένα πολύ απλό παράδειγμα. Μπορείς στο blog μου και στο κανάλι μου να βρεις πολλά βίντεο και άρθρα που εξηγώ πώς να απαντήσεις την ερώτηση τι είναι το δικτυακό marketing σύντομα, αλλά και αναλυτικά. Δεν χρειάζεται να μπει σε μεγάλη ανάλυση. Αν κάποιος θέλει, φυσικά μπορεί να βρει ανάλυση, να του δώσει κάποιο άρθρο, κάποιο βίντεο μου και να παρακολουθήσει. Αλλά εξήγησε με πολύ απλά λόγια πώς λειτουργεί το δικτυακό marketing. Και επίσης εξήγησε πώς κερδίζουν χρήματα με το δικό σου πρόγραμμα. Δεν χρειάζεται να μπει σε λεπτομέρειες, δεν θα αναφέρεις απαραίτητα ποσοστά ή επίπεδα στο πλάνο marketing ή πόντους και τι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να προκριθεί για συγκεκριμένα ποσοστά εκτόσεων και όλα αυτά. Όχι. Εξήγησε το με όσο πιο απλό τρόπο μπορείς. Μπορείς π.χ. να πεις ότι στην εταιρεία μου κερδίζουμε χρήματα με 2 τρόπους. Ένας τρόπος είναι συστήνοντας πελάτες για τα συγκεκριμένα προϊόντα και ο άλλος τρόπος είναι εισάγοντας νέους συνεργάτες οι οποίοι θα εκπαιδευτούν από εμάς και από την εταιρεία στο πώς να φέρουν καινούργιους πελάτες και καινούργιους συνεργάτες. Και η εταιρεία μας πληρώνει για την εισαγωγή νέων πελατών με ένα ποσοστό και μας πληρώνει για την εισαγωγή νέων συνεργατών, επειδή θα βρούμε και θα εκπαιδεύσουμε νέους συνεργάτες. Ο μέσος πελάτης κάθε μήνα αγοράζει προϊόντα αξίας 100 ευρώ και το κέρδος μας είναι από 25 έως 50 ευρώ. Το οποίο σημαίνει ότι αν εμείς έχουμε μία βάση με 20 πελάτες, θα κερδίζουμε από 500 έως 1000 ευρώ. Κάπως έτσι. Και για κάθε νέο συνεργάτη που εισάγουμε, κερδίζουμε αρχικά από τόσα μέχρι τόσα ευρώ και κάθε μήνα από το συνεργάτη αυτό κερδίζουμε τόσο ποσό από το τζίρο του. Άρα, αν έχουμε κάποιους συνεργάτες οι οποίοι θα δημιουργήσουν μια επιχείρηση που θα κάνει τόσο τζίρο, ωραία, εμείς θα κερδίζουμε από την εταιρεία τόσα χρήματα κάθε μήνα. Δηλαδή, βρες μερικά τέτοια παραδείγματα, συγκεκριμένα παραδείγματα, απλά και κατανοητά και εξήγησε το αυτά, ώστε να μπορεί να δει με απλό τρόπο πώς θα κερδίσει χρήματα. Σίγουρα υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καλύτερη γνώση των οικονομικών, έχουν καλύτερη γνώση στο πώς δουλεύουν τα πλάνα των εταιριών δικτυακού marketing και μπορούν να θέλουν περισσότερη ανάλυση. Σε αυτές τις περιπτώσεις μην κάνεις απαραίτητα εκείνη την ώρα την ανάλυση. Στείλ του να δει κάτι. Αν έχεις δει μια παρουσίαση ή κάποιο PDF, κάτι το οποίο να εξηγεί αναλυτικά το πλάνο αμοιβών, στείλ του σε δεύτερο χρόνο να δει κάτι περισσότερο. Πριν συνεχίσω να πω ότι όλα αυτά τα βήματα τα αναλύω στο πλήρες πρόγραμμα 6 εβδομάδων του επαγγελματία του μέλλοντος. Σου δίνω συγκεκριμένα παραδείγματα, αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά σε βοηθάω προσωπικά στο να φτιάξεις τη δική σου επιχειρηματική παρουσίαση, την οποία μπορείς να την κάνεις είτε σε παρουσιάσεις διαζώσεις, είτε να την κάνεις online, είτε να κάνεις ακόμα και αυτοματοποιημένες παρουσιάσεις. Επίσης, στο πλήρες πρόγραμμα 6 εβδομάδων του επαγγελματία του μέλλοντος, εξηγώ αναλυτικά πώς μπορείς να μεταφέρεις όλη σου τη δουλειά από offline σε online. Μπορείς να δεις ένα 40 λεπτό δωρεάν εκπαιδευτικό βίντεο που έχω ετοιμάσει μπαίνοντας στο futurepro.gr. Στα τελευταία λεπτά του βίντεο μιλάω περισσότερο για το πλήρες πρόγραμμα 6 εβδομάδων του επαγγελματία του μέλλοντος και πώς μπορείς να ξεκινήσεις κι εσύ. Μπες στο futurepro.gr. Νούμερο 5. Θα μιλήσεις για την υποστήριξη και την εκπαίδευση που παρέχεις εσύ και η εταιρεία σου. Πες τους πώς θα δουλέψεις εσύ προσωπικά μαζί τους, τι περιλαμβάνει η εκπαίδευση, είναι βίντεο, είναι webinars, είναι live εκπαίδευση, ζωντανές εκπαιδεύσεις από κοντά, έχετε διήμερα, έχετε μονοήμερα, έχετε οτιδήποτε, τι περιλαμβάνει η εκπαίδευσή σου, αν έχετε κάποιες ιστοσελίδες που έχουν εκπαιδευτικό υλικό, την εκπαίδευση που θα έχει από την εταιρεία και την υποστήριξη που θα έχει από την εταιρεία, αλλά και από τη γραμμή αναδοχής σου, δηλαδή από άλλους συνεργάτες που δουλεύουν μαζί σου. Και νούμερο 6, μίλα για τις επιλογές εκκίνησης. Πώς κάποιος μπορεί να ξεκινήσει μαζί σου, υπάρχει κάποιο πακέτο, χρειάζεται να αγοράσει κάποια προϊόντα, υπάρχουν 2-3 διαφορετικές επιλογές. Εξήγησε του λοιπόν τις επιλογές εκκίνησης και δείξτε του και τα διαδικαστικά. Ότι θα πρέπει να κάνουμε μια παραγγελία, έρευνα την καταβολή, θα πληρώσουμε κάρτα, οτιδήποτε ισχύει και είναι διαδικαστικό, εξήγησε του το κομμάτι όπου θα εξηγήσει τις επιλογές εκκίνησης. Αν συναντά υποψηφίους ένας προς έναν διαζώσεις, τότε μπορεί να βοηθήσει το να δημιουργήσει τη δική σου παρουσίαση, να έχεις ένα βιβλίο παρουσίαση, ένα ντοσιέ παρουσίαση ή να ανεβάσεις κάποια πράγματα σε ένα PowerPoint και να το έχεις το PowerPoint σε ένα tablet ή στο laptop σου.
ή απλά να έχεις, αν δεν θες να βάλεις κείμενο, απλά να έχεις εικόνες οι οποίες να σε καθοδηγούν στο επόμενο βήμα της παρουσίασης, ώστε να κάνεις τα βήματα με τη σωστή σειρά. Τώρα, μια σημαντική σημείωση για όσους κάνουν παρουσιάσεις είτε τηλεφωνικά είτε μέσω βιντεοκλήσης. Θα χρησιμοποιήσεις πάλι τα ίδια συστατικά, τα 6 συστατικά που ανέφερα, αλλά θα επιλέξεις να αναφέρεις πιο σύντομες εκδοχές και πιο σύντομα παραδείγματα. Γιατί? Για να μπορέσεις να γίνεις κατανοητός. Βεβαιώσου ότι δεν θα χρησιμοποιείς εσωτερικούς όρους, δηλαδή όρους που χρησιμοποιούνται μόνο από την εταιρεία σου ή μόνο από το δικτυακό marketing και δεν είναι κατανοητοί από το ευρύ κοινό, και μην χρησιμοποιείς ονόματα από άτομα, από ηγέτες, από εκπαιδευτές ή οτιδήποτε μπορεί να είναι ξένο σε κάποιον που δεν ανήκει στην εταιρεία σου και δεν του είναι γνώριμα αυτά τα οποία του λες. Όλες αυτές οι πληροφορίες μπορεί να έχουν κάποια αξία και να εμβαθύνεις σε κάποια πράγματα λίγο περισσότερο αν κάνεις την παρουσίαση από κοντά. Αλλά αν την κάνεις από απόσταση, δηλαδή τηλεφωνικά ή μέσω βιντεοκλήσης, προσπάθησε να είσαι όσο πιο περιεκτικός και πιο σύντομος γίνεται. Και μόλις σχεδιάσεις αυτή την παρουσίαση, κάνε την σε ένα 12χρονο. Αν υπάρχει κάποιο κομμάτι της παρουσίασης που δεν το καταλαβαίνει, τότε προσάρμοσε το ανάλογα. Στην αρχή του βίντεο είχα πει ότι στο τέλος θα σου πω τι μπορείς να κάνεις όταν η εταιρεία που συνεργάζεσαι ή η ομάδα στην οποία βρίσκεσαι δεν έχει να σου δώσει μία παρουσίαση την οποία μπορείς να χρησιμοποιήσεις όταν κάνεις παρουσίαση διαζώσης ή από απόσταση, αλλά παρουσίαση ένας προς έναν. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, συγκέντρωσε υλικά, άρθρα, αποκόμματα, βρες άρθρα τα οποία να εξηγούν παράδειγμα ή στοιχεία που να δείχνουν το πόσο κοστίζει να ξεκινήσει κάποιος μία επιχείρηση σήμερα και σύγκρινε τα με τα δικά σου στοιχεία. Και δημιούργησε τη δική σου παρουσίαση. Βάλτε σε ένα ντοσιέ ή ανέβασε σε ένα αρχείο PowerPoint ή PDF και βάλτε στο laptop ή στο tablet σου και κάνε τη δική σου παρουσίαση ακολουθώντας τα συγκεκριμένα 6 συστατικά. Αν ετοιμάσεις μια παρουσίαση, θα δώσεις το υποψήφιό σου και κάτι πέρα από εσένα να δει, το οποίο βοηθάει στο να δημιουργηθεί αξιοπιστία. Φυσικά, αν έχεις κάτι να δείξεις, βοηθάει και τους ανθρώπους που είναι περισσότερο οπτικοί τύποι. Για να συνοψίσω, τα απαραίτητα συστατικά μιας παρουσίασης είναι πρώτον, το πρόβλημα ή λύση που συζητάμε το γιατί τους. Δεύτερον, μιλάμε για την εταιρεία μας. Τρίτον, μιλάμε για τα προϊόντα που έχουμε ή τις υπηρεσίες προφανώς. Τέταρτον, μιλάμε σύντομα για το δικτυακό marketing και το πώς κερδίζουν χρήματα μαζί μας. Πέμπτον, μιλάμε για την υποστήριξη, την εκπαίδευση που θα σας παρέχουμε. Και έκτον, μιλάμε για τις επιλογές εκκίνησης. Αν έφτασες μέχρι εδώ και σου άρεσε το βίντεο, κάνε εγγραφή στο κανάλι μου πατώντας το κόκκινο κουμπί, πάτα και το καμπανάκι για να ενεργοποιήσεις ειδοποιήσεις. Ανεβάζω ένα νέο βίντεο κάθε εβδομάδα. Γράψε μου στα σχόλια αν έχεις κάποια ερώτηση που θες να σου απαντήσω σχετικά με τις παρουσιάσεις. Και επίσης γράψε μου αν εσύ προτιμάς να κάνεις παρουσιάσεις διαζώσεις ή online. Αν θέλεις να εξυγχρονίσεις την επιχείρησή σου, τότε μπες στο πλήρες πρόγραμμα των 6 εβδομάδων του επαγγελματία του μέλλοντος, μπες στο futurepro.gr και να μάθεις περισσότερα. Βάλεις εφαρμογή αυτά τα 6 βήματα, γράψα σε μια λίστα και έχει τα μπροστά σου όταν θα κάνεις μια παρουσίαση. Είμαι ο Θοδωρής Αραμπατζής και θα τα πούμε στην κορυφή. Γεια σου! Σου άρεσε το βίντεο? Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στη λίστα μου μπαίνοντα στο GreekCoach.gr/list για να ενημερώνεσαι για κάθε νέο υλικό που ανεβάζω μόλις το ανεβάζω κάθε εβδομάδα. Επίσης, δες οπωσδήποτε το βιβλίο μου Ακαταμάχητο Δικτυακό Μάρκετινγκ, θα βρεις το link στην περιγραφή.